Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ξεκινάει η σημερινή μας εθνική συγκέντρωση με χαιρετισμό από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, από τον Καραβέτα τον Κώστα. Με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καταγγέλνουμε την κυβέρνηση για την πολιτική που εφαρμόζει κάτω από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο αγώνας σας είναι εσύ μέχρι εσχάτων. Μέρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αρκαδίας, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργάτες που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα. Καλούμε τη Δευτέρα στις 3 η ώρα στην πλατεία Αγίου Βασίλη σε συγκέντρωση για τους εργαζόμενους και τους αγρότες ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική που οδηγεί τη μικρομεσαία αγροτιά στο ξεκλείρισμα. Έχουμε περιφερειακό συμβούλιο με θέμα τις ζημιές που έχουμε πάθει στο Δάκο, στην Ελιά. Καλούμε τους αγρότες, τους εργαζόμενους όλοι μαζικά στις 3 η ώρα τη Δευτέρα στην πλατεία Αγίου Βασίλη. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των χιλιάδων απεργών σε ολόκληρη την Ελλάδα, των εργαζόμενων που συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις που οργανώνουν τα ταξικά σωματεία, οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ταξικό πόλο συσπήρωσης, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Όλους εκείνους που αψήφισαν την εργοδοτική τρομοκρατία και το απεργοσπαστικό κλίμα ητοπάθειας και συμβιβασμού που καλλιεργούν με συστηματικό τρόπο στους χώρους δουλειάς, οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού που χρόνια τώρα υπονομεύουν τους εργατικούς αγώνες. Χαιρετίζουμε τους απεργούς του νομού μας, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, τους απεργούς στη ΔΕΗ, στην υγεία, στο δημόσιο τομέα, τους άνεργους, τους συνταξιούχους. Χαιρετίζουμε τον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Αρκαδίας που συμμετέχει στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση των δυνάμεων που συγκροτούν το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Από αυτό το βήμα διακηρύσουμε πως αποτελεί μονόδρομο για το λαό να συγκρουστεί με την πολιτική που τον θέλει γονατισμένο, εξαθλειωμένο, να πουλάει την εργατική του δύναμη για ένα κομμάτι ψωμί σύμφωνα με τις ορέξεις της μεγαλοεργοδοσίας. Όλες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την πρόθεση σύσσωμων των αστικών κομμάτων και των θεσμών για την κατοχύρωση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων στα εργασιακά, με την αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων με επιχειρησιακές και ατομικές, τη διαπραγμάτευση ακόμα και του κατώτατου μισθού με την παράκαμψη της κλαδικής σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης εργοδοτών εργαζομένων σε ένα πλαίσιο που θα καθορίζεται από μια επιτροπή επιρρογνωμόνων και με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Από την επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει στο απειρόβλητο. Μέσα σε ένα καθεστώς γενικευμένης ευελιξίας στην αγορά εργασίας, που επεκτείνεται με τις προτάσεις κυβέρνησης για δίθεν αντισταθμιστικά μέτρα στις ομαδικές απολύσεις, ποιος μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι δεν θα είναι ο επόμενος που θα δοκιμάσει την ευελιξία, ακόμα κι αν μέχρι σήμερα εργάζεται με σχετικά σταθερές σχέσεις, όταν οι συνάδελφοι δίπλα του στην ίδια επιχείρηση είναι ημιαπασχολούμενοι ή υποαπασχολούμενοι, εκπεριτροπής ή και εποχιακοί. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και για όσους εργαζόμενους δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να προστατεύονται από κάποια συλλογική σύμβαση, διατηρώντας μέρος των δικαιωμάτων τους με ένα σχετικά υψηλότερο μισθό. Όταν όμως δίπλα τους μπαίνουν στην παραγωγή νέοι εργαζόμενοι μόνο με το βασικό μισθό ή με συμβάσεις ευελιξίας, είναι αναπόφευκτο να μεγαλώνει η πίεση για γενίκευση αυτών των συνθηκών σε όλη την επιχείρηση ή στον κλάδο. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι, παλεύουμε για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Χωρίς αφεντικά, χωρίς